Αν ας πούμε το δει κάπως εγωιστικά, γιατί έπεσα και τι θα γίνει με μένα και δεν υπάρχει ελπίδα να διορθωθώ και όλο πέφτω κλπ. Ναι, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν το δει όμως σωστά, έτσι, ότι τέτοιος που είμαι αυτά κάνω, δηλαδή με ταπεινό φρόνημα, τότε και θα μετανοήσει, δεν θα απελπιστεί και θα προχωρήσει στη διόρθωση. Εδώ είναι η διάκριση και βέβαια και εδώ θα μας βοηθήσει ο διακριτικός πνευματικός μας. Όταν βλέπουμε στη λύπη για τις αμαρτίες μας απόγνωση ή μια ροπή, μια διάθεση για απόγνωση, εκεί πρέπει να καταλάβουμε ότι έχει βάλει την ουρά του το ταγκαλάκι, όπως λέει ο Παΐσιος. Έτσι, λυπούμαστε για τις αμαρτίες μας, αλλά δεν απογεινώσκουμε, δεν απογοητευόμαστε, δεν απελπιζόμαστε. Γιατί η λύπη κατά Θεόν έχει μέσα της ελπίδα. Έτσι, σου λέει ο Θεός, ναι, έσφαλες, αλλά προσπάθησε πάλι. Αυτή η λύπη είναι κατά Θεόν. Η λύπη κατά διάβολον, έτσι, η δαιμονική λύπη, είναι αυτή που σου λέει, έπεσες, δεν υπάρχει ελπίδα πλέον να σηκωθείς. Συνέχισε να είσαι πεσμένος και κάνει κι άλλα. Έτσι κι αλλιώς χαμένος είσαι για την κόλαση είσαι. Αυτό είναι καθαρά δαιμονικό. Αυτό πρέπει να το πετάξουμε, να μην το δεχτούμε. Λύπη λοιπόν που δεν έχει μέσα της παρηγοριά, ελπίδα και εν τέλει χαρά. Έτσι, γιατί η κατά Θεόν λύπη, το κατά Θεόν πένθος, έχει μέσα του χαρά, έχει μέσα του τη θεϊκή παρηγοριά. Αν δεν τα έχει αυτά, σημαίνει ότι είναι από το διάβολο αυτή η λύπη και πρέπει να την πετάξουμε, δεν πρέπει να την δεχτούμε. Γιατί λέει ο Κύριος, μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Είναι μακάρι αυτοί που πενθούν, που λυπούνται, αλλά κατά Θεόν για τις αμαρτίες τους, γιατί αυτοί, λέει, θα παρηγορηθούν. Παράκληση θα πει παρηγοριά. Αν δεν βλέπουμε λοιπόν παρηγοριά και ελπίδα στη λύπη που έχουμε για τις αμαρτίες μας, σημαίνει ότι έχει μπει ο πειρασμός εκεί πέρα και πρέπει να διώξουμε αυτή τη λύπη.